Πανατούρτα. Πρωτότυπα δώρα για παιδιά από πάνες. Δεν σοβαρεύεσαι λίγο να πάω να κάνουμε την εκπομπή άσοχη 2? Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα. Α, τι ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε, άστε μερίδα εδώ πέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην πρώτη Web TV της Θεσσαλονίκης, citizenweb.gr. Και καλώς ήρθατε επίσης στην εκπομπή άσοχη 2, την καλύτερη εκπομπή. Στην μοναδική, στην καλύτερη, έτσι να τα λέμε. Μπράβο. Στην καλύτερη στοιχηματική εκπομπή. Με χιούμορ, με τεκμηριωμένα σημεία, με τριαδούλες και τέτοια που δεν φοβόμαστε να εκτεθούμε. Και με τους καλύτερους παρουσιαστές. Αυτονόητο. Ναι, αλλά μερικοί έχουν. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν το είπα αυτό. Πήγα να πω κακία. Αλλά όσοι που μας παρακολουθούν είναι έξυπνοι άνθρωποι. Ακριβώς, έτσι μπορώ. Σωστά, ήταν ηλίθιο αυτό που πήγα να πω. Ήταν δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αρκετά παιχνιδάκια. Το κουπονάκι το σημερινό θυμίζει καλές εποχές. Είναι γεματούτσικο είναι. Το κουπόνι μας. Τελευταίες αγωνιστικές, έτσι. Ναι, βασικά, άλλη μία, κοίταξε, στην Ισπανία έχουμε άλλη μία αγωνιστική και στη Γαλλία είναι τελευταία αγωνιστική. Τελευταία, ναι. Έχουμε και τελικούς κυπέλλου. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε λίγο, γιατί από ό,τι μου είπες δεν έχεις πιει και καφέ σήμερα. Ναι, και έχω κανονίσει μετά. Και εγώ ένα στα πεταχτά, γι' αυτό πάμε να τελειώνουμε γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, Στάθη. Πάω, κρατάω πρώτο μου σημείο, ξεκινάμε από Ισπανία. Για πες μου ποιον αγώνα, είναι, γιατί και εγώ έχω... Πρώτη-τελευταία αγωνιστική, το πρώτο μου σημείο που θα κρατήσω είναι Βαλένθια-Γρανάδα. Α, και όλοι και πες μου τι... Ο Βεράκη. Α, εντάξει, μπράβο. Στον ΟΠΑΠ 1.35, έξω το έχω βρει και 1.44. Εγώ βασικά όχι, εγώ θα το ρίσκαρα λίγο. Δηλαδή. Ακριβές σκορ θα παίζει. Α, ναι, για πες. Α, ο Γιάννης. Μα, βασικά, ναι. Γιάννη, εγώ θα παίξω ή 3-0 ή 4-0 για τη Βαλένθια. Βάλε και 3-1 για μένα. 3-1, 3-0, 4-0. Και είσαι ζάχαρης. Μα βάλω και εγώ 3-1, λες. Βάλε. Α, βάλω και εγώ 3-1. Έδωσε εσύ το 3-0, 4-0, δίνω και εγώ το 3-1 κι εσύ. Και τελείωσε υπόθεση. 4-1. Επόμενο παιχνίδι, αν πάμε έτσι, καφέ δεν θα πρόκειται να πιούμε. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι που θα κρατήσω εγώ είναι πάλι ένα οβεράκι. Είναι το Αθλέτικο Μαδρίτης Μαγιόρκα. Να χέσεις κιόλας, γιατί είναι τόσο γρήγορο που το πας. Όχι. Το Αθλέτικο Μαδρίτης Μαγιόρκα θα κρατήσω εγώ, Στάθη μου. Ωραία. Σε αυτό το over. Για πες. Α, over. Ναι, over θα κρατήσω. Διότι βλέπω ότι η Μαγιόρκα, ναι, μεν εντάξει, καίγεται, το θέλει. Αλλά η Αθλέτικο Μαδρίτης πιστεύω ότι θα βάλει ένα γκολάκι. Αλλά... Έτσι επειδή για να βάλει. Ναι, τώρα... Εδώ το βλέπω... Αδιάφορο είναι η Αθλέτικο. Κοίταξε, αδιάφορο είναι... Ναι, αδιάφορο είναι η Αθλέτικο, αλλά τώρα είναι μετά το κύπελο, ξέρεις, λίγο ψιλοφιέστε να το πούμε το ένα το άλλο από εδώ, από εκεί. Εντάξει, η Μαγιόρκα το θέλει το παιχνίδι. Εγώ θα το πάρω αυτό το βεράκι, 1.50 στο ΝΟΠΑΠ. 1.61 με 1.60 έξω, μια χαρά είμαστε. Κάτσε να δω λίγο, είπες τώρα, είπες για το, πες τώρα για το 3-0, 4-0 της Βαλένθια. Ναι. Θέλω να δω λίγο, γιατί το ξεχάσαμε. Για τις αποδόσεις, ναι, είπαμε αποδόσεις. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι. Εντάξει, λογικά θα είναι ανεβασμένες, το 3-0 όχι τόσο. Α, σου πω την αλήθεια, μάλλον θα το έχει κανένα 7,5. Προς τα εκεί θα το έχει το 3-0, αλλά τα υπόλοιπα θα είναι 3-0, 8,5. Αρεγάτε μου. 3-1, 10 και 4-0, 12. Καλά είναι. Μια χαρά είμαστε. Ναι. Κρατάμε και το Αθλέτικο Μαδρίτης Μαγιόρκα οβεράκι. Επίσης θα πάω τώρα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και θα κρατήσω άλλο ένα over. Πολύ χαμηλό είναι και αυτό. Ξέρω εγώ στην ΟΠΑΠ παίζεται 1.35 το έχει ο ΟΠΑΠ, 1.40 φεύγα το έχω βρει έξω. Σε είναι της Χιρόνα με την Μπάρτσα Μπέ.
Ναι, κοίταξε, η Μπαρτσελόνα, πρόσεξε τώρα, εκτός έδρας, σε 19 παιχνίδια έχει φέρει 13 over. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Στα 6 τελευταία τα 4 είναι over. Και τα 2, συγγνώμη. Και η Χιρόνα. Η Χιρόνα έχει βγάλει 4 over στα 6 και εντός έδρας είναι 10-10. Εντάξει. Επειδή η Μπάρτσα Μπέτα ανοίγει τα παιχνίδια της, αρκετά τώρα τελευταία, γιατί δεν μπορεί να πάει play-off, ξέρεις, λόγω του ότι υπάρχει η Μπαρτσελόνα η κανονική. Τότε γιατί τι βάζει, να πούμε. Εκεί παιδεύονται, να, με τη Real Madrid, στο ίδιο. Εκεί άμα βγουν πρώτη σε ομάδες, ξέρω εγώ, π.χ. για να δεν το πάνε. Να κάνουμε όμως και λίγο ησυχία, γιατί μπερδευόμαστε. Εφότι, άμα πάνε, ας πούμε, βγει π.χ. η Real Vita, η Μπαρτσελόνα Vita πρώτη ή δεύτερη, ξέρω εγώ, σε απευθείας άνοδο, υποτίθεται. Ποιο, εδώ. Ναι. Δεν θα πάνε η επόμενη. Δεν βλακεί αυτό το. Τι τους έχουν, δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Λοιπόν, επόμενο, εσύ θα κρατήσεις τίποτα. Έχουμε τελευταία αγωνιστική Γαλλία. Έχει να γίνει στη Γαλλία, Στάθη. Κόλλος. Γιατί, ακούγεται ωραία, όπως είπα, ατυχή ωραία σωστιά μου. Είναι τελευταία αγωνιστική και παίζει Λίλ Σεντετιέν. Πω. Με ένα βαθμό διαφορά. Ο νικητής βγαίνει UEFA, ο χαμένος παίρνει το... από του χαμένου το τρίτο. Αυτό. Από του χαμένου και θα είναι και μακρύτερο κιόλας και... άστα να πάνε. Μεγάλο. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω, με το έβλεπα... όμως περνάει σε τυχαίνει. Ναι. Το έβλεπα αυτό το ματσάκι για over, αλλά... δεν είναι λίγο ρίσκο. Γι' αυτό φοβάμαι, δηλαδή, μήπως φοβάται ο ένας τον άλλον και αρχίσουν προς το τέλος. Γιατί ας πούμε η Σεντετιέν, γιατί είναι ανοιχτή. Ναι. Είναι πάνω. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις είναι η Νις. Η οποία η Νις, κοίταξε τι γίνεται τώρα, 61 έχει και η Νις. Η οποία Νις παίζει εκτός έδρας με την Αζαξιό, που η Αζαξιό όμως θέλει έναν βαθμό. Ναι. Διότι έχει 37 η Τρουά, 40 έχει η Αζαξιό. Φυσικά στην ισοβαθμία υπερτερεί. Μπα, η Αζαξιό δεν βλέπω. Αδιάφορη. Ναι. Γιατί μετράει στην ισοβαθμία, μετράνε η διαφορά τερμάτων και είναι μείον 17 η Τρουά, μείον 10 η Αζαξιό. Δηλαδή 7 γκολ να βάλει η Τρουά τώρα, Ροήν. Και που παίζει η Τρουά, νομίζω παίζει μέσα στη Βαλεσιέν. Αν θυμάμαι, ναι. Μέσα στη Βαλεσιέν που είναι με ένα διάφορο. Δηλαδή η Τρουά για να σωθεί θέλει. Πρέπει να χάσει η Αζαξιό. Όχι, κυνηγάει τη Σοσόκα. Κυνηγάει τη Σοσό που είναι στο μείον 16, μείον 17 αυτή. Κυνηγάει τη Σοσόκα, η οποία Σοσόκα. Πού παίζει. Πού συμφωνεί. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Κάτσε να δούμε μήπως και την έχουμε. Θα τη βρούμε. Άρα η Αζαξιό είναι αδιάφορη. Αζαξιό. Ναι. Το λένε. Η Σωσό παίζει με την Μπαστιά. Και επειδή η Μπαστιά είναι αδιάφορη, δεν πάει για πουθενά η Μπαστιά, γι' αυτό και ο αγαπημένος μας ο Πάπου μάλλον δεν το έχει. Μισό λεπτάκι να το τσεκάρω και από άλλη πλευρά για να δούμε που το έχει. Μπαστιά Σωσό. Μπαστιά Σωσό, το οποίο θέλει ένα βαθμό. Αυτό το χ το παίζουν 2.40 έξω, σιγά μην παίξω χ 2.40. Δεν τραβάτε τα παυτά σας. Λοιπόν, εσύ τι, κάτι μου είχες πει ότι από εδώ θα κρατήσεις. Ναι, θα σου πω, για το γαλλικό. Ναι, για την Γαλλία. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει. Τι, για πέ. Toulouse Montpellier, over. Toulouse Montpellier, λοιπόν. Καταρχήν, μ' αρέσει επειδή είναι αδιάφορο. Ναι, γι' αυτό. Το σκέφτηκα έτσι, όχι, για δεν, να το, τώρα, δεν έκανα αναλυτική, δεν πήγα. Για να δω λίγο τώρα όμως και τα αναλυτικά μου. Να κάνω να μια δω ανάλυση, τι γίνεται. Εκεί επειδή παίζουν καλύτερα και μπαλίτσα. Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Αλλά να δούμε λίγο τώρα τι κάνουν για το over που είπες. Καταρχήν από 61,1% φέρνει. Εκτός έδρας over η Μονπελιέ, εντός έδρας over η Τουλούζ. Μια χαρά είναι. Η Μονπελιέ
έχει σκοράρει στο 83% των παιχνιδιών εκτός έδρας, πολύ καλό. Η Μονπελιέ τώρα έχει χάσει τα 5 τελευταία. Και στην ΟΠΑΠΤΟ δεν είναι καλό και απόδοση κιόλας, ήταν 75. Οπότε... Και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 στα τελευταία 8 over της Τουλούζ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 στα 8 τελευταία για τη Μονπελιέ. Να σου πω... Σ' άρεσε, τελικά. Ωραιότατο είναι. Πόσο το δίνει ο Παπίδης? 1,75. Καλό τσικά. 1,80 είναι έξω. Μια χαρά είναι. Ου. Είδες έχω μάτι για... Ζαχαρίδης. Για αποδόσεις. Μια χαρά είσαι. Τώρα, εγώ από το ντέρμπι, αυτό που θα γίνει σκοτωμός, Λίλ Σεντετιέν, δεν θα κρατήσω τίποτα. Θα το δω το μάτς. Ναι, ρε, αυτό, ειδικά αυτό είναι να το δεις. Όπως σου λέω και το Αζαξιό Νις, αλλά η Αζαξιό δεν το θέλει, η Νις θα το πάρει το μάτς, θα πάει στους 64. Πιάνει τη Λιόν, αλλά η Λιόν παίζει εντός με τη Ρεν, που η Ρεν δεν πάει για τίποτα, η Λιόν κερδίζει και χει να φέρει, κοίταξε. Ναι, άμα φέρουν χει και κερδίσει η Νις, περνάει η Νις. Ναι, άμα φέρουν χει αυτοί οι δύο, ναι. Κοίταξε, η Νις θα παρακαλάει να πηγαίνει έτσι και στο φινάλε ξέρεις. Ναι. Μπορεί να σκοτωθούν και οι δύο και να μην βγει κανένας. Και να μην βγει κανένας. Αυτό θα είναι τραγικό. Δηλαδή να τους βλέπεις να πέφτουν και οι δύο μετά κάτω. Να ακούνε ότι θα αγκαλιάζονται μετά και θα κλαίνε μεταξύ τους. Και θα λέει ο ένας την πλάκα σήμερα που δεν σ' άφησα να το βάλεις. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό δεν το λένε. Ε, καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα δεν αποκλείεται να το πούνε. Έτσι. Μα ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, αυτά από τη Γαλλία. Έχεις εσύ να κρατήσεις τίποτα άλλο, γιατί εγώ έχω ένα ματσάκι από Νορβηγία. Θα σχολιάσω. Έχω να πω, βασικά πήρε το μάτι μου και ναι. Έχει το τελικό κυπέλλου στην Πορτογαλία. Η Γκυμαράζη με την Μπενφίκα. Ναι. Τι κρατάς από εκεί? Όχι στο ΜΠΑΠ, για το... στο ίντερνετ. Μου άρεσε, το είχα βρει σε καλούτσι για απόδοση. Τι? Θα σου πω για το... Ξέρεις, παίζει Γκυμαράζη Μπενφίκα τελικό. Ναι. Η Μπενφίκα είναι το ξεκάθαρο φαβορί, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά μην με βάλεις τώρα ένα 28. Όχι, ποιο είναι 28. Α, είπα. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Α, ωραία. Έτσι το σκέφτηκα. Δηλαδή ότι η Μπενφίκα δεν έχει, θα θέλει... Σε τι απόδοση? 1,72 το βρήκα. Ω, μια χαρά είναι. Και με τη λογική, με τη σκέψη ότι δεν έχει, πρέπει να το πάρει αυτό το κύπελλο. Αν δεν το πάρει και αυτό, δηλαδή αν θα μπει δυνατά από το πρώτο ημίχρονο. Έτσι πιστεύω και θα ρίξει ένα-δύο γκολ και μετά άνετα θα ρίξει. Μπορεί να ρίξει και ένα ακόμα. Με αυτή τη λογική, με αυτή τη σκέψη. Πα μπορεί να παίζεται ρεσί. Μόνο το έχει. Μπορεί να παίζεται διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Ναι, αλλά δεν το πρόσεξα. Δεν το βρήκε. Δεν το κοίταξε να πάω. Γιατί. Εντάξει. No problem. Το πήρε το μάτι μου εκεί που έβλεπα στο ίντερνετ και. Μαζί σου, θα συμφωνήσω. Μάλιστα, ας πούμε. Θα συμφωνήσω. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. 1,72. Είσαι μια χαρά, γιατί εγώ αυτό που θα κρατήσω στάθιμο είναι από Νορβηγία. Είναι το Lillestrøm Haugesund. Πώς? Lillestrøm Haugesund. Lillestrøm Haugesund. Ξαναπες την άλλη. Haugesund. Haugesund. Όχι και Stud. Haugesund. Haugesund. Ναι, Haugesund. Είναι. Haugesund. Haugesund. Εντάξει, δεν είναι το. How you do. Αυτή fine, στα νορβικά είναι Haugesund. Fine thanks είναι και αυτή. Λοιπόν, γιατί θα κρατήσω καλά τώρα αυτό το παιχνιδάκι, Στάθ. Καταρχήν, κοίταξε μόνο τη Lillestrøm. Ναι. Τι? Η Lillestrøm έχει μέσα στην έδρα της. Αυτή κάτι UEFA δεν παίζει. Στα 6 παιχνίδια έχει φέρει. Ναι. Έχει παίξει, ναι. Έχει φέρει 4 over από τα 6 παιχνίδια. Η Haugesund εκτός είναι 3-3. Αλλά εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι, πρόσεξε, τα τελευταία 3 σκορ εντός έδρας της Lillestrøm. 2-2-2-2-3-2. Ωραιότατη. 2-2 με τη Sandnes, 2-2 με τη Sogndal, 3-2 με τη Start. Και στα 6 τελευταία τα 5 δες. 2-2-1-7, 2-2-1-2-3-2. Είναι ζάχαρης είναι. Θα μου πεις, η άλλη τώρα δεν ψιλοσκοράρει. Αλλά πώς δεν σκοράρει? Έχει με τη Μόλντε εκτός, έριξε μια ταλιρούμπα.
Στην Τρόμσο έβαλε ένα γκολ, στη Χόνεφος έβαλε ένα γκολ, μια χαρά ο Βεράκι είναι. 1.55 το έχει στο ΝΟΠΑΠ, εγώ έξω το βρήκα μέχρι και 1.72 στάθμι. Καλύτερα έξω. Βασικά αυτό το Βεράκι. Αυτό το βρήκα μέχρι και 1.72. Λοιπόν, για, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Ναι, να πάμε και για καφεδάκι. Να δω κι εγώ, κι εγώ δεν νομίζω να έχω τίποτα άλλο να κρατάω στάθμι. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά τα παιχνίδια που κρατήσαμε. Είναι ό,τι πρέπει. Φυσικά έχει και ένα τελικό... Έχει και άλλο τελικό, δεν το πρόσεξα. Νομίζω, τώρα θα σου πω. Ναι, είναι της Ιταλίας, Ρώμα Λάτσιο. Α, τι το πρόσεξα. Καλό γκολ το βλέπω αυτό, αλλά ένα 45 τελικό. Ρώμα Λάτσιο. Λες να το δω κι αυτό. Ένα 45 όμως το δίνει στον Οπάπες. Δηλαδή, θα σου πω τώρα πόσο το βρούμε. Αν το 1.45, 1.50 να βρεις το goal-goal, γιατί φοβάμαι στον τελικό το over, δεν στο κρύβω. Ναι, και εγώ θέλω. Και επειδή και τα goal-goal δεν τόσο πολύ με τρελαίνουν, ξέρεις τώρα την άποψή μου για τα goal-goal, γι' αυτό το άφησα τελικά αυτό το τελικό. Εντάξει, σκοτωμός θα γίνει Ρώμα Λάτσιο. Ναι, γι' αυτό που διαφέρω εγώ... Όχι, σκοτωθούν μεταξύ τους αυτά. Θέλω να το δω πώς και γίνουν φάσεις. Μανούρες, να γίνουν μανούρες. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, ούτε τις προτάσεις μας δεν θα πούμε. Λέω επιγραμματικά τα σημεία που κρατήσαμε, θα τις δείτε τις προτάσεις. Εμείς κρατάμε Βαλένθια Γρανάδα στο over και στα σκοράκια 3-0, 3-1, 4-0. Κρατάμε την Αθλέτικο με την Μαγιόρκα στο over. Κρατάμε Χιρόνα με την Μπαρτσελόνα B στο over. Έχουμε την Τουλούζ με τη Μομπελιέ στο over. Διπλό-διπλό, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό, την Κιμαράες με την Μπενφίκα. Και το over της Λίλεστρομ με τη Χάουγκεσουτ. Αυτά για σήμερα Κυριακή. Εύχομαι και σήμερα να έχουμε κάνει καλή χημεία. Να μπορέσουμε να πάμε στο ταμείο, να βγάλουμε τα σπασμένα μας. Να βγάλουμε τη εβδομάδα άνετα. Ακριβώς. Από μένα να ευχαριστήσουμε για να πούμε κάτι μισό. Πριν να ζουβιάζουμε πάρα πολύ, βγάζουμε κι εγώ σήμερα. Πάμε να πιούμε καφέ, να τελειώνουμε. Λοιπόν, το Facebook μας, στοίχημα Citizen TV. Το email μας, asochi2@citizentv.gr. Ο χορηγός μας, Πανατούρτα, με τα πρωτότυπα δώρα για μωρά και για μεγαλύτερα παιδιά, για παιδιά, για ό,τι θέλετε. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπετε εδώ πέρα μαζί. Έχει δώρα και για εμάς ενήλικες όμως. Έχει ρε. Έχει εμάς. Έχει, έχει. Προχθές πήγα σε ένα φίλο μου. Ναι. Ξέρεις, μου έκαναν μία τουρτίτσα με πετσέτα προσώπου και μπάνιου και μέσα έβγαιναν έτσι, είχε αποσμητικά, aftershave και τέτοια. Κάτσε καλά, το πήγα και έμεινε παξιμάδι. Μου λέει τι είναι αυτό ρε. Δεν σκάσε εδώ, φέρνει ο άρχοντας, λέω, κορυφές λέω από αυτά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από μένα το Φώτη για σήμερα. Και από μένα το Στάθη. Σαλούτε, καλά να περνάτε. Σας.